είναι σχεδόν έτοιμο να λειτουργήσει. Υπάρχουν τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό της εστίασης και με τον εξοπλισμό λειτουργικότητάς του. Παρόλα αυτά όμως παραμένει κλειστό. Και όλα αυτά γιατί? Λόγω έλλειψης χρημάτων. Κύριε Τρένσιο, βρισκόμαστε πού αυτή τη στιγμή, σε ποια μονάδα του νοσοκομείου της Δράμας? Βρισκόμαστε στο κτίριο του Ουκανά, ένα κτίριο το οποίο έγινε τα προηγούμενα χρόνια, ολοκληρώθηκε λίγο πριν έρθω εδώ, με ένα πρόγραμμα μέσω Ουκανά. Όπως είδατε στην περιήγηση που κάναμε, το κτίριο είναι έτοιμο σε όλα τα επίπεδα. Εκείνο που λείπει είναι η δυνατότητα να λειτουργήσει στελεχωμένο με προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό. Κάτι τέτοιο είχε υποθεί ότι θα γίνει στην επίσκεψη της κυρίας Μαλιώρη. Μετά, αν θυμάστε, είχαμε διάφορες αλλαγές και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση στάσιμη. Δεν έχουμε ενημέρωση για το πώς, παρότι από ό,τι ξέρω η δράση της Δράμας ασχολείται δυναμικά με αυτό το θέμα για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Η κάμερα της Αλφα τηλεόρασης μπήκε στο κτίριο του Οκανά που βρίσκεται στο νοσοκομείο της Δράμας. Είδαμε ότι για να λειτουργήσει χρειάζεται προσωπικό και ίσως κάποια μηχανήματα τα οποία, όπως επισημαίνει ο διοικητής του νοσοκομείου της Δράμας, το νοσοκομείο είναι δίπλα και μπορεί να συνδράμει και αυτό με τη σειρά του όπου μπορεί. Είδαμε όμως το κτίριο είναι πανέτοιμο. Το κτίριο είναι πανέτοιμο και το ζήτημα είναι ότι όσο θα μένει έτσι και δεν θα λειτουργεί, θα απαξιώνεται, γιατί ξέρετε πολύ καλά ένα κτίριο όσο καινούριο να είναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ψυχές μέσα να το λειτουργήσουν και να δώσουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στη Δράμα, που ξέρετε είναι ένας μεγάλος αριθμός που ξοδεύει και σε χρήματα αλλά και σε ταλαιπωρία πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε άνετα στο νοσοκομείο της Δράμας που παραχωρήθηκε αυτός ο χώρος και όπως είδατε ετοιμάστηκε το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι είναι θέμα πλέον του ΟΚΑΝΑ να στελεχωθεί και να αρχίσει η λειτουργία του. Αυτό για τη στελέχωσή του, για την λειτουργία του, είναι αποκλειστικά και μόνο θέμα του ΟΚΑΝΑ. Γνωρίζουμε όμως τι χρειάζεται να κάνει ακριβώς ο ΟΚΑΝΑ? Κοιτάξτε να δείτε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες, όπως είναι το παιδί, όπως είναι η αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι ο Κανά πρέπει να αποτελέσει από προτεραιότητα και εμείς όσο μπορούμε πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολιτική βούληση υπάρχει, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει για τη λειτουργία του. Το κτίριο του ΟΚΑΝΑ στη Δράμα έχει δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να προσφέρει βοήθεια σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να απεξαρτηθούν, σε αυτούς οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα απεξάρτησής τους.